MediFirst, το δίκτυο πολυιατρίων που ξεκίνησε το 2002, άλλαξε τα δεδομένα στην πρόσβαση στις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας. Το δίκτυο MediFirst λειτουργεί προς όφελος του ασφαλισμένου αλλά και του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, που έχει τη δυνατότητα να προτείνει στον πελάτη του αυτή την εναλλακτική λύση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Προσφέρει υπηρεσίες υγείας υψηλού επίπεδου σε χώρους ειδικά σχεδιασμένους, στελεχώνεται από διακεκριμένους ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ είναι εξοπλισμένο με εξαιρετικά σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και προσφέρει αξιόπιστες βιοπαθολογικές και απεικονιστικές εξετάσεις. Τα πολυιατρία MediFirst βρίσκονται στα βόρεια, νότια και δυτικά προάστια της Αθήνας και αποτελούν ένα μοναδικό, ιδιαίτερα καινοτόμο και ανθρωποκεντρικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας στη χώρα μας, που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Η κάμερα του NextDeal βρέθηκε στο πολυιατρείο MediFirst του Αμαρουσίου και συνομίλησε με τον Γενικό Διευθυντή Ζωής και Υγείας της Inter American, Γιώργο Βελιώτη, ο οποίος μοιράστηκε μαζί μας το όραμα του MediFirst. Το MediFirst είναι ένα ολοκληρωμένο κέντρο πρωτοβάθμιας περίθαλψης που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Ξεκίνησε το πρώτο στον Άλυμο περίπου πριν 20 χρόνια. Με το σκεπτικό πως θέλουμε να έχει ο ασθενής και ο ασφαλισμένος ανοιχτή και εύκολη πρόσβαση 365 μέρες το χρόνο. Η Ελλάδα έχει πάρα πολλούς συναδελφούς γιατρούς, τους περισσότερους ανακεφαλή στον κόσμο ή στην Ευρώπη μάλλον, όμως πολλές φορές είναι δύσκολο για τον Έλληνα πολίτη να βρίσκει κάποιο γιατρό. Γιατί ο Έλληνας πολίτης έχει συνηθίσει να πηγαίνει στο γνωστό ειδικό γιατρό, ο οποίος πολλές φορές στα Σαββατοκύριακα ή τις πρωινές ώρες ή αργίες δεν τον βρίσκει. Έτσι λοιπόν είπαμε να δοκιμάσουμε πιλωτικά ένα κέντρο, το οποίο αυτό το κέντρο βέβαια λειτουργεί σε άλλες χώρες στον κόσμο, και να έχει αυτό το κέντρο τρία επίπεδα. Το πρώτο και βασικότερο επίπεδο να έχει 24 ώρες πρόσβαση το 24ωρο σε γενικούς γιατρούς, οι οποίοι είναι ειδικοί όμως γενικοί γιατροί. Είναι γιατροί που έχουν ειδικότητα στη γενική γιατρική. Οι οποίοι γιατροί είναι 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο επίπεδο που οι ασφαλισμένοι και οι ασθενείς έρχονται εδώ όποτε θέλουν, είτε με ραντεβού είτε χωρίς ραντεβού, και πάντα βρίσκουν έναν γιατρό. Το δεύτερο επίπεδο είναι υπάρχουν γιατροί, ειδικοί γιατροί όλων των ειδικοτήτων. Και έτσι έχουμε περίπου 16 διαφορετικές ειδικότητες εδώ, που κυρίως ο ασφαλισμένος ή ο ασθενής μπορεί είτε να κλείσει κάποιο ραντεβού να τον δει το γιατρό στο χώρο, ο οποίος χώρος και το κάθε γιατρείο είναι εξοπλισμένο για τη συγκεκριμένη ειδικότητα με τον εξοπλισμό τον απαραίτητο που χρειάζεται η ειδικότητα, ή μπορεί να δει τον γενικό γιατρό και ο γενικός γιατρός μπορεί να το παραπέμψει στον τον ειδικό γιατρό ανάλογα με την πάθηση. Αυτή λοιπόν είναι η δεύτερη γραμμή. Και η τρίτη γραμμή είναι η διαγνωστική έτσι γραμμή, που υπάρχουν υποστηρικτικές διαγνωστικές εξετάσεις για να υποστηρίζουν το κλινικό έργο, οι οποίες είναι τα εργαστήρια, είναι το ακτινολογικό, τα υπέρυχα και γενικότερα ό,τι χρειάζεται για διαγνωστικές εξετάσεις. Έτσι λοιπόν ο ασθενής έρχεται εδώ, βλέπει, ξεκινάει τη διαδρομή στις περισσότερες περιπτώσεις με το γενικό γιατρό. Εάν χρειαστεί μπορεί να πάει στον ειδικό γιατρό εφόσον υπάρχει ανάγκη γι' αυτό, και ό,τι διαγνωστικές εξετάσεις χρήζουν να γίνονται, γίνονται εδώ επί τόπου. Όλα αυτά είναι σε ένα κέντρο ολοκληρωμένο με ένα σύστημα διαχείρισης και για το ιατρικό φάκελο, και ο ασθενής θα βρίσκει όλα εδώ κάτω από μια οροφή. Ξεκινήσαμε το πρώτο, όπως είπα, στον Άλυμο πριν 20 περίπου χρόνια. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Υπήρχε όμως ένα νομικό κόλλημα αφού ανοίξαμε το πρώτο και δεν μας επέτρεπε να επεκτείνουμε αυτή τη δραστηριότητα. Αυτό μετά από πολλά χρόνια άλλαξε το νομοπλαίσιο και επέτρεψε μετά
σε εμάς και σε άλλους έτσι, επενδυτές να επενδύουν σε τέτοιο είδους κέντρα και με αυτό το άνοιγμα του νομοπλαίσιου ανοίξαμε το δεύτερο εδώ στο Μαρούσι τέλος του 2017 και επεκτανθήκαμε και στο Περιστέρι τέλος του 2022. Επιπρόσθετα όμως έχουμε και την Αθηναϊκή Κλινική που είναι μια κλινική στο κέντρο της Αττικής απέναντι από την Αμερικάνικη Πρεσβεία, η οποία λειτουργεί στα πρότυπα του MediFirst σε έναν βαθμό και δεύτερο έχει διαμορφωθεί να εστιάζεται κυρίως σε περιστατικά χειρουργείο μιας ημέρας, όπου οι ασθενείς μπαίνουν το πρωί και φεύγουν το απόγευμα. Και ξέρουμε σήμερα πως περίπου το 70% των προγραμματισμένων χειρουργείων μπορεί να γίνονται με πολύ μεγάλη επιτυχία και ασφάλεια σαν χειρουργία μιας ημέρας. Το όφελος εκεί είναι ποιοτικά είναι καλύτερα, γιατί το να μένει ένας ασθενής τα βράδια έχει και αύξηση σε νοσοκομειακές λοιμώξεις και μεγαλύτερο κόστος και δεν έχει και λόγο να το κάνει αυτό. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα στην Αττική που καλύπτει γεωγραφικά όλο το λεκανοπέδιο και ενώ ξεκινήσαμε σαν σημείο εξυπηρέτησης για ασφαλισμένους της Inter American, τώρα που έχουμε τη γεωγραφική διασπορά έχουμε αποφασίσει στρατηγικά αυτό το μοναδικό πρότυπο που έχουμε να το επεκτείνουμε και σε άλλες και ασφαλιστικές εταιρείες και σε άλλους έτσι, φορείς και εργοδότες. Το μεγάλο πλεονέκτημα που έχει το MediFirst, πρώτον για τους ασθενείς και τους ασφαλισμένους, έρχονται εδώ και τα βρίσκουν κάτω από μια σκεπή όλο το 24ωρο. Εύκολη πρόσβαση. Επίσης, ξέρουμε από μεγάλη εμπειρία πως ο ασθενής που έρχεται εδώ έχει πολύ μικρή πιθανότητα να νοσηλευτεί. Ένας ασθενής ή ασφαλισμένος, ο οποίος πάει στα εξωτερικά γιατρία σε γενικές κλινικές, έχει πάνω από 10% πιθανότητα για επίγοντα περιστατικά και μικρά περιστατικά να καταλήξει στο κλίνι, στο κρεβάτι. Ενώ εδώ οι ίδιοι ασθενείς που έρχονται εδώ, και αυτά είναι στοιχεία που διατηρούμε σταθερά για πάνω από 15 χρόνια, είναι 1%. Το οποίο σημαίνει πως ο ασθενής έχει εδώ πρόσβαση σε ένα σύστημα που μπορεί να υποστηρίξει όλη την ανάγκη του ασθενούς, είτε έχει κάτι πολύ ελαφρύ είτε και κάτι πολύ βαρύ, γιατί πολλές φορές έρχονται και κάποια περιστατικά εδώ που είναι το κοντινότερο σημείο έτσι, πρόσβασης με βαριά έτσι, είτε καρδιαγγειακά προβλήματα, τα αντιμετωπίζουν εδώ, τα σταθεροποιούν και υπό προϋποθέσεις και παρακολούθηση μεταφέρονται στο κατάλληλο σημείο. Έχουμε σώσει αρκετές ζωές εδώ. Ένα παράδειγμα στον Άλυμο, είχαμε ένα παιδάκι που πήγαινε με το λεωφορείο στο σχολικό 8 η ώρα το πρωί και επειδή εκεί ο λεωφόρος Βουλιαγμένης έχει και πολλή κίνηση, έτρωγε ένα μήλο, κόλλησε το μήλο, ο οδηγός εκεί στην κίνηση δεν ήξερε τι να κάνει, έτρεξε μέσα και το σώσαν το παιδάκι. Και κυρίως στην νότια πλευρά της Αττικής δεν υπάρχουν πολλές υποδομές είτε δημόσιες είτε ιδιωτικού τομέα, στον ιδιωτικό τομέα για να προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες σε νοσοκομεία και κέντρα. Έτσι λοιπόν ο σκοπός τώρα είναι να ανοίξουμε το MediFirst, να συνεργαστούμε και με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες επιλεκτικά και να μοιραστούμε αυτό το διαμάντι που έχουμε και τα ωφέλη που έχει η ασφαλιστική εταιρεία και για τους πελάτες αλλά και για την ασφαλιστική εταιρεία με άλλους στενούς συνεργάτες. Αυτό είναι το μοντέλο που ακολουθούμε. Είμαστε πολύ υπερήφανοι. Οι γιατροί τους επιλέγουμε τους συνεργάτες πάρα πολύ προσεκτικά. Έχουν ένα προφίλ το οποίο εμείς το επιλέγουμε συνήθως 1/5, 1/10 και είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ανήκουν
σε ένα τέτοιο περιβάλλον, με καλές σπουδές, με εμπειρία και μέσω όρο έχουμε γιατρούς που είναι πάνω από 10 χρόνια μαζί μας σε όλη αυτή τη διάρκεια. Και βέβαια ο ασθενής, ο ασφαλισμένος που έρχεται εδώ, εισπράττει όλη αυτή την υπηρεσία και έχει και τη συνέχεια. Γιατί έρχεται σήμερα στο Μαρούσι, κάνει μια εξέταση, βλέπει κάτι εξετάσεις, τα αποτελέσματα όλα βγαίνουν αυτόματα, πάει αύριο στον Άλυμο ή στο Περιστέρι και έχει πρόσβαση σε όλο το ιστορικό. Υπό προϋποθέσεις βέβαια, με όλες τις απαραίτητες δικλείδες που χρειάζονται για να εξασφαλίσουν το ιατρικό αποτέλεσμα.